Άκουσα ωραία τις εισηγήσεις. Καταρχήν συγχαρητήρια στο ΚΚΕ και στην πρωτοβουλία για αυτή την εκδήλωση. Είναι σαφές ότι κάθε πόλη, κάθε χώρος, κάθε τόπος καθορίζει και τους ανθρώπους της. Το ίδιο και αυτή η πόλη, η οποία πάσχει από ένα σύνδρομο δεύτερης πόλης, γιατί πάντα τη λέμε είναι συμβασιλέμουσα, συμπροτέμουσα και που έφεξαμε, αλλά το μόνο που έκανε η όποια πρωτεύουσα ήταν να αρμέγει τον πλούτο αυτής της περιοχής και να τον πηγαίνει κάτω. Αν μιλήσουν οι οικονομολόγους και οι στατιστικολόγους, θα σας πούνε ότι ο χώρος της Κεντρικής Μακεδονίας δίνει 8 και παίρνει 1 από το κέντρο. Αυτή είναι η αριθμή. Τώρα, γιατί έχει ενδιαφέρον η πόλη. Η πόλη έχει ενδιαφέρον για τον εξής λόγο. Είναι μια πόλη πάνω σε 4 πόλεις. Είναι η Αθήνα πόλη. Είναι η Ρωμαϊκή, είναι η Βυζαντινή και είναι η Σύγχρονη. Εγώ μιλώντας πολλές φορές σε δημοσιογράφους τα προηγούμενα χρόνια, θέλοντας να τους εξηγήσω 5 απλά πράγματα, πριν ακόμα μας βγάλουν αυτά τα ωραία δίσκα, αλήθεια ρουφιάνη, δημοσιογράφη κλπ. Τους έλεγα το εξής για την πόλη. Κάντε μια βόλτα πίσω από το άγριο Παπινιζέ, μέχρι την παραλία. Περάστε 2 κεντρικούς δρόμους, δείτε στο παραλιακό μέτωπο και ταυτόχρονα οριζόντια, δείτε ορισμένα μαγαζιά και να καταλάβετε γιατί είναι ταξική πόλη, στα 600 μέτρα. Άλλος είναι ο κόσμος πάνω από τη Βενιζέλου, άλλος είναι ο κόσμος στην παραλία. Η ιστορία, η σύγχρονη ή η παλιότερη, αυτά τα παρακάμπτει. Δηλαδή, για παράδειγμα, υπάρχουν φοιτητές του ιστορικού τμήματος, που κανένας δεν τους είπε ότι σε αυτήν εδώ την πόλη το 1342 έγινε μία λαϊκή επανάσταση που κράτησε 7 χρόνια και δημιούργησε δίκαιο η μοναδική στο Μεσαίο, η επανάσταση των Ζηλωτών. Εντάξει, έγινε ο Κορδάτος, ο ιστορικός, γράψαν και μερικοί άλλοι και μετά μόνο. Δεν χρειάζεται να λέμε τέτοια πράγματα. Τώρα, σε τι διαφέρει αυτή η πόλη από τις άλλες σύγχρονες πόλεις? Σε τίποτα. Εάν αυτή η πόλη καλλιέργησε τον εσωτερικό μονόλογο, σήμερα υπάρχει εσωτερικός διαδικτυακός μονόλογος. Ο καθένας κάθεται το βράδυ πάνω σε ένα Facebook, γράφει βλακίες ή γράφει εξυπνάδες, δεν έχει σημασία, ή αναμαστά πράγματα, και αυτό το πράγμα θεωρείται επικοινωνία. Η πόλη σήμερα διακτηνίζει και διαβλέπει όσα τις αναλογούν σε μια σύγχρονη εποχή. Όποιος συγγραφέας θέλει να βγάλει βιβλίο και είναι σοβαρός, γράφει σοβαρά, θα πάει στην Αθήνα και τον παίρνει. Δεν υπάρχει εδώ εκδοτικός οίκος που να τον προτιμούν οι συγγραφείς της Θεσσαλονίκης. Όλοι θέλουν να πάνε στην Αθήνα. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα πρέπει να τη βλέπουμε κατάματα, να βλέπουμε σε τι εποχή ζούμε, αν υπάρχει πραγματική επικοινωνία ή αυτό που λέγεται επικοινωνία είναι μια επίφαση.